Πάμε να μιλήσουμε για ένα χρόνο αίτημα των κατοίκων εκεί στην Λέσβο που θέλαν να συνδεθεί η Αγιά Σου με το Πλωμάρι, με έναν δρόμο, Αναστασία Σπυριδάκη. Μετά από χρόνια γίνεται πραγματικότητα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ήταν από τα πρώτα μου ρεπορτάζ, αρχές δεκαετίας του 90, και μιλώ με πάνω από 30 χρόνια ένα αίτημα εδώ των κατοίκων. Αλλά επειδή έχουμε καλεσμένο τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, ο οποίος θα δώσει και το πράσινο φως για να ξεκινήσει το έργο σε λίγο, είναι η γενέστηρά σας, κύριε Περιφερειάρχα, ο τόπος καταγωγής σας εδώ το Μεγαλοχώρι. Είμαστε στα ορεινά χωριά του Πλωμαρίου, για να δώσουμε και μια εικόνα για τους φίλους τηλεθεατές. Και μιλάμε τώρα για ένα δρόμο, ο οποίος είναι περίπου 7-8 χιλιόμετρα. Πολύ άσχημος δρόμος μέχρι τώρα. Αλλά και πολύ ωραίος δρόμος με τις καστανιές, τα πεύκα. Είναι ένα χρόνιο έτοιμα 50 ετών των κατοίκων. Με αυτόν τον δρόμο θα συνδεθεί η επαρχία Αγιάσου με το επαρχία Πλωμαρίου και θα χρησιμεύσει πάρα πολύ. Το πάλευα 5 χρόνια να μπορέσουμε να το ξεκινήσουμε. Φτάνουμε σε ένα αίσιο τέλος. Χάρη των υπηρεσιών, χάρη των κατοίκων που συνεργάστηκαν. Ελπίζω να πάνε καλά. Εδώ σήμερα είναι ένα μικρό γκλέντι έχουν στήσει κάτι και όπως καταλαβαίνετε τόσα χρόνια που το περιμένουν. Τι αλλάζει, πες μας λίγο, ποιες κοινότητες συνδέει, μαζευτεί... ποιους θα εξυπηρετεί, δύο στοιχεία για τον δρόμο, πείτε μας. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα μεγάλο εκκλησιαστικό προσκύνημα στην Αγιά Σου, η Παναγία, και πάνε όλοι οι επισκέπτες της Λέσβου να επισκεφθούν την Αγιά Σου. Θα μπορούν με αυτό το δρόμο εν συνεχεία να κατεβούν στην παραλία, στο Πλωμάρι, να πιούν το ούζο τους, να κάνουν το μπάνιο τους. Θα είναι μεγάλη χρησιμότητα αυτού του δρόμου. Ήδη ετοιμάζονται επενδύσεις σε αυτό το δρόμο πάνω. Πότε θα είναι έτοιμος? Είναι πολλά χιλιόμετρα. Κερδίζεις. Σε 14 μήνες. Και τι κερδίζεις σε χιλιόμετρα, πώς σκεφτόμαστε, Αναστασία? Πάρα πολλά χιλιόμετρα. Μιλάμε ότι θα αναγκαζόταν να κατεβεί ο επισκέπτης από την Αγιά Σου κάτω στον κεντρικό δρόμο, να περάσει μέσα από τα χωριά της Γέρας, να πάει η Πλωμάρι, να ανεβεί ξανά εδώ Μεγαλοχώρι. Πάνε πάρα πολλά χιλιόμετρα. Μιλάμε περίπου 50 χιλιόμετρα. Κερδίζει. Το σημαντικότερο είναι ότι ο δρόμος αυτός διέρχεται από το μοναδικό στη Λέσβο δάσος Καστανιάς και από πολλά άλλα δέντρα, από πολλά πεύκα, και είναι μια διαδρομή που θυμίζει Ελβετία. Δεδομένου εδώ ότι είμαστε σε υψόμετρο 720 μέτρα. Ναι. Μάλιστα, πολύ είναι ωραία. Είναι πραγματικά μια υπέροχη περιοχή και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι ότι θα γίνει ένας δρόμος που είναι προσπελάσιμος για όλους τους επισκέπτες και που θέλουν να πάνε από Πλωμάρι προς Αγιάσου. Και ναι. Γλιτώνουν και χιλιόμετρα. Και με ασφάλεια. Αλλά μου δίνεται δυνατότητα, επειδή υπάρχει και ένας άλλος δρόμος εδώ και είναι πάρα πολύ σημαντικός, κύριε Περιφερειάρχα. Μιλάμε από το δρόμο. Ναι, από το δρόμο από εδώ προς Βατερά, που θα ενώσει μια άλλη περιοχή. Και αυτό εντός των μηνών θα ξεκινήσει και αυτός ο δρόμος. Ναι, και είναι πάρα πολύ σημαντικός, επίσης εξίσου σημαντικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί οδηγεί σε τουριστικές περιοχές.